Την πρεμιέρα της έκανε η ουκρανικής παραγωγής ταινία «Δάμπουι» την 5η 14 Απριλίου. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να δηλώσουν το παρόν. Πρόκειται για μια βιωματική ταινία που γυρίστηκε στη Μονή Δοχειαρίου, στο Άγιον Όρος, και σκοπός της είναι να φέρει το θεατή σε επαφή με τη μοναχική ζωή, την αυθεντικότητα και την απλότητα του ανθρώπου. Το έναυσμα για τη δημιουργία της ταινίας δόθηκε όταν ο Ουκρανός πρωτοδιάκονος Αλεξάνδρ Πλίσκα, εμπνευστής της ιδέας και παραγωγός, ήρθε σε επαφή με τον καθηγούμενο της Μονής, Γρηγόριο Ζουμί. Τα γυρίσματα, που διήρκησαν 4 χρόνια, έγιναν υπό τις οδηγίες του Αλεξάνδρ Ζαπορόσεκο, ο οποίος κάνει το σκηνοθετικό του ντεπούτο με αυτή την ταινία. Για τους λόγους που τον οδήγησαν στην υλοποίηση του Αδάμ Πουί, μας μίλησε ο Αλεξάνδρ Πλίσκα. Η τέχνη και ο πολιτισμός δεν είναι μόνο όταν πάμε στα μουσεία. Ο καθένας από εμάς, μου φαίνεται, ότι πρέπει να κρατάει τα ωραιότητα που βλέπει γύρω-γύρω από τον εαυτό του και να κρατάει με στυλό, με ζωγραφιά, με μουσική, με κάμερα. Δεν κάνουμε προσπάθεια να προωθούμε το όρος, το μοναχισμό, ούτε θρησκεία, ούτε ορθοδοξία. Ταινία πάει πιο βαθιά, πάει στην καρδιά. Ταινία μας δείχνει, μας ταινία προώθει αυτά τα πράγματα που είναι πιο βαθιά. Η ταινία τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ στο πλαίσιο της σταθερής υποστήριξης του οργανισμού σε δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες προβάλλουν διεθνώς το ελληνικό τουριστικό προϊόν και προωθούν τις ειδικές μορφές τουρισμού που προσφέρει η χώρα μας. Είπα ότι ο ΕΟΤ, ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού, που στηρίζει εξάλλου και τον θρησκευτικό και τον προσκυνηματικό τουρισμό, θα πρέπει να στηρίξει, να είναι υπό την αιγίδα του και να στηρίξει γενικά σε όλη την πορεία αυτή τη βιωματική ταινία. Συγχαρητήρια και στην Νόβα που είναι από την αρχή αρρωγός σε αυτό το ταξίδι, στο ενόραμα, στην εταιρεία διανομής, και θα κάνει ένα μακρύ ταξίδι. Εύχομαι όσο γίνεται μακρύτερα σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που έχουμε διανομή την ταινία αυτή σε συνεργασία με τον παραγωγό για όλο τον κόσμο. Και προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας να βγάλουμε τον ελληνικό κινηματογράφο προς τα έξω. Το Αδάμ Πουί μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Ορθοδόξου Κινηματογράφου Πρόκοβ, ενώ έχει τιμηθεί και με πολλές διακρίσεις. Χορηγός επικοινωνίας της ταινίας στην Ελλάδα είναι η Νόβα. Η Νόβα ως χορηγός επικοινωνίας στηρίζει τον ντεμπούτο του Ουκρανού σκηνοθέτη Αλεξάνδρ Ζαπορόντσεκο. Είναι τιμή μας που είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι, σε ένα ταξίδι το οποίο μας δείχνει την ασκητική ζωή και την απλότητα και την ανθρωπιά των ανθρώπων. Η ταινία παράλληλα προβάλλει τον πολιτιστικό και το θρησκευτικό πλούτο της Ελλάδος. Θεωρούμε ότι υπάρχει χώρος για περισσότερες τέτοιες ταινίες στο μέλλον. Η ταινία, που έχει διανεμηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, καθώς επίσης στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.